η οποία θα την υποβάλαμε στη συνέχεια στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια είχαμε τη δήλωση του κυρίου Δημάρχου ότι δεν υπάρχει μεταξύ συμφωνία μεταξύ των Δήμων και επομένως όλοι οι Δήμοι διεκδικούν όλα και επομένως και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να διεκδικήσουμε όλα. Σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να σταθώ, γιατί η αλλαγή της ημερήσιας διάταξης και τη διεύρυνση της ημερήσιας διάταξης δικαιολογείται μόνο εάν υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός χθες, σήμερα το πρωί, από τους άλλους Δήμους, οι οποίοι αρνούνται τη συζήτηση και μια συνεννόηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν βάζουμε παραπάνω έργα από αυτά που μπορούμε να πάρουμε, μπαίνουμε σε μια λοταρία. Και έτσι ο κάθε Δήμος μπορεί να αποκτάει έργα τα οποία δεν τα ιεραρχεί πρώτα, δεύτερα, τρίτα και να, με μια ρώσικη ρουλέτα να παίρνεις έργα τα οποία είναι δεύτερα ή τρίτα για σένα. Επομένως, και επειδή είμαστε Δήμος πρωτεύουσας του νομού και θέλουμε τη συνεννόηση και τη συνεργασία με τους άλλους Δήμους, εγώ θα περίμενα σήμερα να είναι πιο σαφής ο κύριος Δήμαρχος πότε προέκυψε αυτή η ασυνεννοησία μεταξύ των Δήμων. Σε περίπτωση που η ασυνεννοησία των Δήμων έχει προκύψει έκτακτα σήμερα εχθές και υπάρχει αυτή η θέση η μη σωστή αυτοδιοικητική των άλλων Δήμων, τότε συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει και εμείς να απαντήσουμε βάζοντας ό,τι μπορούμε να βάλουμε στη διεκδίκηση. Αλλά όμως όχι εάν δεν έχουμε μια λαθεμένη και κακή στάση από τους άλλους Δήμους με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε. Συμφωνώ λοιπόν με το πνεύμα αυτό που είπε περίπου και ο κύριος Χριστόπουλος. Εάν λοιπόν με αυτή την έννοια έχει δημιουργηθεί μια ρήξη μεταξύ της συζήτησης, εγώ συμφωνώ να βάλουμε και να διευρύνουμε με τα έργα περισσότερα ώστε να εξαντλήσουμε το ποσό σε αντιπαράθεση με τους άλλους άλλα Δήμους. Αλλά να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι αυτή μια αρνητική εξέλιξη, γιατί κανένας Δήμος με αυτόν τον τρόπο δεν θα πάρει τα έργα που έχει σε ιεράρχηση και πραγματική ανάγκη.